Δρόμος on the go 2015 και lifetrack.gr. Είμαστε εδώ, καλησπέρα. Ξαναλέμε στην Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων. Okay. Έφτασε. Έφτασε ο καλός μου φίλος, ο σούπερ καλλιτέχνης Γιώργος Τσαλίκης. Γεια σου, φίλε, καλώς ήρθες. Γεια σας, όμορφα παιδιά. Γεια σας, όλο τον κόσμο που μας ακούει. Φαντάζομαι όχι από παραλία σήμερα, είναι ο καιρός λίγο περίεργος. Ναι, αλλά υπάρχουν τολμήροι που θα έχουν πάει στις παραλίες. Σίγουρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι όπως και χθες θα βγει ήλιος σε πάρα πολύ λίγο. Θα βγει. Αυτό ελπίζουμε γενικά. Στη συννεφιά, στο τέλος να βγει ήλιος. Διέκρινα μία δυναμία μεταξύ σας. Τι συμβαίνει, εντάξει, αγόρια. Συμβαίνει πρώτα απ' όλα ότι εγκρίνω τις ευλογές του γενικά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και κατά δεύτερον, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του. Οπότε ξέρεις, αυτό το πράγμα πάει σόι το βασίλειο. Α, μάλιστα. Πάει έτσι. Βρήκε εσένα που ξέρει τι κάνει. Όπως καταλάβετε, το έχουμε κάνει λίγο παρίστικο εδώ και θα μας αρέσει πάρα πολύ. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η ενέργεια, Γιώργο? Είναι κάτι μοναδικό για τα ελληνικά χρονικά και δικαίως έχει τον τίτλο Η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ ο σκοπός, γιατί από το σύντομο brief που έκανες, νομίζω ότι ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θέλω να δώσω το στίγμα μου και να πω ότι εφόσον νέοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δότες με υλού των οστών, είναι κάτι ακίνδυνο και πολύ απλό. Το μήνυμα είναι ότι γινόμενοι δότες μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε ένα μικρό παιδί. Και νομίζω ότι ό,τι και να έχουμε κάνει στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο, ή ό,τι να ονειρευόμαστε ότι θέλουμε να κάνουμε, ότι θέλουμε να γίνουμε, αν σώσεις τη ζωή ενός παιδιού, όλα τα άλλα είναι τόσο μικρά και τόσο ελάχιστα. Αν καταφέρεις να κάνεις αυτό. Γενικά έχεις μια ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα, από ό,τι ξέρω, και το κυνηγάς πάρα πολύ και προσπαθείς να κοινωνικοποιήσεις όλη αυτή την κατάσταση, να υπάρχει βοήθεια σε όλα αυτά τα θέματα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ κατά των ανθρώπων που δεν σέβονται τον συνάνθρωπο και δεν σέβονται και τον αδύναμο. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα ζώα μέσα, μέσα σε αυτή τη λογική μου. Οπότε το μήνυμα που θέλω να περνάω πάντα ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει σεβασμός. Στο πλαίσιο του σεβασμού, όταν μπορείς να κάνεις κάτι που είναι ανώδυνο, ακίνδυνο και πολύ γρήγορο και να σώσεις μια ζωή, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να το κάνουμε. Και για να μην το παίζω μάγκας και έξυπνος, είναι μια άμεση προτεραιότητα που θα κάνω όταν τελειώσω την περιοδία μου το Σεπτέμβρη. Ναι, αλήθεια. Πρέπει να το κάνω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παροτρύνεις χωρίς να δίνεις ο ίδιος το παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι. Ισχύει. Πρέπει δηλαδή, να είσαι ο ίδιος το παράδειγμα. Εσύ ο ίδιος να είσαι το παράδειγμα. Ναι, δηλαδή, διαβάζουμε σε ένα χαρτάκι, πρέπει, λέει εδώ πέρα, περισσότεροι από 14.000 νέοι άνθρωποι είπαν ναι στην ελπίδα, ναι στη ζωή και έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μέσα σε ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι, ναι. Οπότε δεν μπορείς να παροτρύνεις τον κόσμο χωρίς να το έχεις κάνει. Να ενεργείς μόνο σου και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μια και το αναφέρεις, η διαδικασία συγκεκριμένη, επειδή όποιος άνθρωπος δεν το ξέρει, νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και πολύπλοκο. Παιδιά, δεν είναι. Αρκεί μία μπατονέτα να σου πάρουν λίγο σάλιο. 2-3 λεπτά το χρόνο σου. Αυτό είναι. 3 λεπτά το χρόνο. Δηλαδή το φιλί διαρκεί περισσότερο όταν είναι παθιασμένο. Είναι τόσο απλό. Μα είναι και πολύ παθιασμένο. Πολύ παθιασμένο, εντάξει, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Βασούλα Σαμαντή, τι λέει ο καλλιτέχνη σου? Η Βασούλα ετοιμάζεται να κάνει αποστολή τη Δευτέρα στο καινούργιο μας τραγούδι που έχουμε κάνει. Αυτό είναι η χαρά σε αυτή τη δουλειά και η τρέλα που με διακρίνει τα τελευταία χρόνια. Μου δίνει τη δυνατότητα να συνεργάζομαι με μια δημοτική τραγουδίστρια, τη Γογό Τσαμπά, που δεν είναι mainstream, ας πούμε, για το ελληνικό ραδιόφωνο. Ισχύει. Και θα αντιμετωπίσει προβλήματα η Βάσου Σαρματζή, η συνεργατητά μου, και το ξέρω. Και να συνεργάζομαι και με τον Χόμπι, που αυτή τη στιγμή είναι ο ταχύτερα ανερχόμενο στάρ τη παγκόσμια μουσική σκηνή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν έβαλα στη ζωή μου στεγανά και στη μουσική μου στεγανά. Και είμαι πολύ χαρούμενο. Οπότε όταν Βάσου θα σου λένε τα ραδιόφωνα, μα δεν παίζουμε τσαμπά, θα του λε ο Τσαλίξ κάνει και το με τον Χόμπι. Οπότε μήπως το αναθεωρήσετε. Πώς σου ήρθε η ιδέα να συνεργαστείς με την Γογό Τσαμπά? Το ξέρω ότι είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι, είχε τραγουδήσει πρώτα εγώ. Τι είχε γίνει ακριβώς? Είχα τραγουδήσει το Δε σου κάνω τον Άγιο, το οποίο είχε τραγουδήσει ο Δημήτρης Κοντολάζος και ήταν μουσική του Χρυσοβέργη και του Γιατρά. Ένα τραγούδι όμως που εγώ το τραγουδούσε στα πανηγύρια και στις συγκεντρώσεις δημοτικές πολλά χρόνια. Γιατί σε κόντρα ξεκίνησε αυτό, θυμάμαι. Δεν υπάρχει. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κόντρα ξεκίνησε. Ισχύει αυτό. Και μετά διασκέβασα και ένα άλλο τραγούδι δημοτικό, το Ραβασάκι. Οπότε κάποια στιγμή βρεθήκαμε, υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Εγώ είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι νέα γυναίκα καταρχάς. Επειδή τη βλέπεις έτσι, έχει ένα παράστημα λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη. Και κάνατε το Βοήθα Παναγιά. Και κάναμε το Βοήθα Παναγιά που αυτή τη στιγμή όποιος μας ακούει, αυτό λέει μέσα του. Όποιος Έλληνας αυτή τη στιγμή μας ακούει, Βοήθα Παναγιά λέει. Οπότε εφόσον το λέει, ας το τραγουδάει κιόλας, που είναι πιο ευχάριστο λίγο. Μιας και μιλήσαμε και για Βάσο Σαμαρτζή και είπες ότι θα αντιμετωπίσεις κάποια προβλήματα, Βάσο Σαμαρτζή ίσον λύνω προβλήματα. Αυτό είναι. Οπότε Βασούλα, δεν έχεις κανένα θέμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα θέλω να σου πω κάτι για το ραδιόφωνο, το ελληνικό ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή είναι το μέσο που προωθεί τα τραγούδια μας και τη μουσική μας. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές θα πρέπει να κάνουμε.
εμείς μερικές φορές συγχαίουμε τα κλαμπ και τα μαγαζιά με το ραδιόφωνο. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Όμως. Άλλου είδους προβολή. Άλλου είδους προβολή. Άλλου... Όχι. Ναι. Ενώ άλλου είδους μουσική. Ναι. Θα ήθελα όμως κάποιες ώρες της ημέρας να γίνεται το ραδιόφωνο και κλαμπ. Okay. Οπότε εγώ εξυπηρετώ νομίζω αυτές τις ανάγκες του ραδιόφωνου με αυτά τα τραγούδια. Με το απαγορευμένο που έχεις βγάλει. Δεν παίζει. Μα τα απαγορευμένο δεν ήταν. Εγώ είμαι σε κλαμπ το έμαθα. Ναι, ας πούμε το ραβασάκι. Το ρίξε μου το ραβασάκι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο αρέσει σε όλες τις ηλικίες, από 5 χρονών μέχρι 95. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορείς να τα ακούσεις κάποια στιγμή και στο ραδιόφωνο και να πας και στο κλαμπ να τα ακούσεις. Νομίζω ότι Γιώργος, πρέπει να ανεβάζετε τον κόσμο και είστε ένα ραδιόφωνο που ανεβάζει τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Νομίζω περισσότερο το λέει ο Γιώργος γενικά αυτό το πράγμα, ότι να ανοίξει λίγο το πιο στερεότυπο κομμάτι και κάποιες ώρες της ημέρας μπορούν να έχουν και μια διαφορετικότητα αυτό λέω, που να θυμίζουν κλαμπ ή κάποια πιο κομμάτια. Πιο ιδιαίτερα που δεν θα έπαιζαν υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί και στην κίνηση. Γιατί καταρχάς, εντάξει, όλοι δουλεύετε με έρευνες και τα λοιπά, ακούτε τι λέει ο κόσμος, αλλά όταν είσαι πυγμένος στην κίνηση και ακούς για 45 λεπτά μπαλάντες, μπορεί να βγεις από το αυτοκίνητο και να κάνεις. Όταν ακούς κάτι με περισσότερη ενέργεια, μπορεί το πρόβλημα να γίνει πιο ελαφρύ. Είτε είναι κίνηση, είτε είναι αυτά που σκέφτεσαι, να ξεφύγεις λιγάκι. Το Βοήθα Παναγιά λοιπόν με τη Γογό Τσαμπά, μια εξαιρετική συνεργασία, έγινε το 2015, αυτή τη χρονιά. Επίσης, το 2015 έγινε και το τελευταίο κομμάτι που είναι η καρδιά. Αυτό. Το οποίο σκίζει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν το παίξαμε από. Βεβαίως. Πρώτοι δεν είμαστε. Όχι, πρώτοι δεν είμαστε, αλλά το έχουμε πάρει και το παίζουμε συνέχεια. Αλλά γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι. Αλλού το έδωσε. Να, κοίτα, άκου τώρα αυτό το τραγούδι. Δεν το έδωσα αλλού. Κάναμε, το δώσαμε κάπου. Όχι. Όχι. Το δώσαμε παντού. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Καμός μέσα στο πούλμαν. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε σε λίγο αν θέλεις κι εσύ. Ναι. Μίλα μας λίγο γι' αυτό καταρχάς. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει ο Κώστας Μιλιωτάκης. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Τσάφας. Με τον Κώστα του Μιλιωτάκη, ο οποίος είναι και μαέστρος μου, συνεργαζόμαστε χρόνια. Έχουμε γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Γιατί αστέρι μου, στα πλέκτρα του κορμιού σου. Πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Και είναι πάρα πολύ. Πώς να σου το πω τώρα, πάρα πολύ εύκολη χημεία το να πούμε ότι βγάζουμε μια πολύ ωραία μπαλάντα. Είναι στιγμή ωραία. Απλά όπως ακούτε εσείς τον κόσμο στις έρευνες, ξέρεις και παίζετε ανάλογα τραγούδια, έτσι και εγώ ακούω στις δικές μου έρευνες στον κόσμο και από μένα τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει επιλέξει πιο απ πράγματα, πιο ανεβαστικά, χωρίς να σημαίνει ότι στις live εμφανίσεις ο κορμός είναι λαϊκά τραγούδια και όλα τα παλιά και μπαλάντες. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι μπαλάντες δεν έχουν πάει πάρα πολύ σε σένα. Έχουν πάει. Ναι, και, okay. Και τις τραγουδάω στις live εμφανίσεις πάρα πολύ. Απλά επειδή τα τελευταία χρόνια δουλεύω περισσότερο σε κλαμπ, αυτός είναι ο λόγος που τα τραγούδια μου είναι πιο up-tempo. Και... Μα έτσι σε γνωρίσαμε κιόλας. Πιο up-tempo νομίζω. Πιο αγαπησιάρι με γνωρίσατε. Ναι. Με γνωρίσατε με χαλάει που τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Με τις κλιπάρες αυτές. Αν ήμουν παλιό, τότε... που αλλιώς θα σου μιλούσα. Σκοτάδι. Εμένα μου έχουν μείνει το άλλο. Το... Για σένα, ναι. Τα σπάφτα. Ναι, και μιας και αναφέραμε. Καρφώνει στην ηλικία σου. Τι να κάνω, τώρα δεν το κρύψω. Μιας και αναφέραμε και τον Κώστα Μιλιωτάκη, να πούμε ότι είναι εδώ. Πάνω είναι, πάνω στο lounge. Έχει έρθει, είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τραγουδήσουμε κιόλας και θα ακούσουμε και την κιθάρα σας. Θέλεις να πάρουμε μια ανάσα, θες να ακούσουμε το που είναι η καρδιά που μας αρέσει πάρα πολύ και να επιστρέψουμε. Ναι, γιατί μετά θέλω να το ρωτήσω κάτι για τη στυλίδα. Για τη στυλίδα. Ναι, ναι, θα πάμε εκεί. Και για τον κλέτσο. Ναι. Θα πάμε εκεί. Γιώργος Σαλίκης, live δρόμος on the go 2015 και livetrack.gr. Μείνετε εδώ. Πού είναι η καρδιά λοιπόν, Γιώργος Σαλίκης, δρόμος on the go 2015 και livetrack.gr. Έχουμε λιώσει τα γέλια με τον Γιώργο. Πολύ ωραίος κόσμος. Παιδιά, γεια σας παιδιά. Πολύ κοιτά. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ. Λοιπόν. Καταρχήν, να πω κάτι. Να πούμε και χαιρετίσματα στον Μάρκο του Σεφερλή που είπε τώρα ότι σου στείλε μήνυμα. Γεια σου, Μάρκο, φιλιά. Τα φιλιά μα. Και έχει πάει και στην εκπομπή του καλεσμένου. Στην πρώτη εκπομπή του, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι. Στο πρώτο σόου του Μάρκου που ξεπάγιασα που παίζαμε τα μπουγγέλα. Και πήγα και προχθές στο πρωινό. Στο πρωινό δεν σε είδα. Πήγα προχθές κακό. Ήμουν πάρα πολύ καλό. Ένα τζιμ καμισάκι κτλ. Ναι, ωραίο, ήσουν. Ναι, καλό ήμουν. Στο One Mark Show έχει πάει και εσύ. Την είχε δει, την Ελένη. Δεν σε είχα δει. Και εμένα με κάτι νερά με έβαλε να κάνω. Τι γίνεται, έχει θέμα με τα νερά, Μάρκο. Να μεταφέρει νερά σε, σε κουμάδε. Ναι, τι συμβαίνει, Μάρκο. Ο Μάρκο ξεκινάει στο Λιβνάριο τώρα, νομίζω 27. Μάρκο, στείλε μου μήνυμα να δεν πω καμιά βλακεία. Και τον τίτλο τον έχει πει, τον έχει ανακοινώσει. Είστε χορηγοί. Ναι. Να μην τον πω τότε, γιατί μου τον έχει πει τότε. Χορηγοί είμαστε, ναι, γιατί θα δείτε και προσκλήσεις κιόλας. Α, πάρα πολύ ωραία. Για στείλε μου, Μάρκο, να τον πω τον τίτλο της επιθεώρησης. Βεβαίως, να τον πει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, λοιπόν, γιατί τώρα μας ακούγει μόλις έστειλε μήνυμα στο Γιώργο Τσαλίκη. Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω, τώρα που είπαμε για Μάρκο Σεφερλή, για σοου κτλ. Έχεις κάνει πάρα πολύ τηλεόραση γενικά στη ζωή σου. Όχι πάρα πολύ. Έχεις κάνει. Σαν καλεσμένος εννοείς και. Όχι, έχεις παρουσιάσει από την εκπομπή τότε με τον Νίκο Μουτσινά. Έχεις παρουσιάσει ένα παιχνίδι που με έχεις καλέσει παλαιότερα. Αλήθεια είναι. Ένα τηλεπαιχνίδι. Τα θυμάσαι όλα. Όλα τα θυμάμαι. Έχεις κάνει τηλεόραση. Έχω κάνει, ναι.
Έχεις στο Dancing with the Stars. Το έκανα και αυτό. Το είδες, όχι λίγο, πολύ έχεις κάνει. Έχω κάνει και 10 μικρούς μίτσους έχω κάνει. Σωστά, και 10 μικρούς μίτσους, ναι. Το κάνει και κάποια guest σε σύριαλ. Ναι. Και κάτω παρτάλι έκανα φέτος, ένα πέρασμα. Εντάξει, μόνο ειδήσεις σου έμεινα να πεις, μεγάλε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έλα, πάμε την πρόβα. Τι θέλετε να πω, τι είδηση. Εγώ θέλω να. Αν σου ξαναπροτείνουν κάτι, να κάνεις να παρουσιάσεις μια εκπομπή, θα το δεχόσουν, θα το έκανες. Δεν είναι στους προτεραιότητες μου καθόλου δηλαδή τηλεόραση. Έκανα το πέρασμά μου. Εντάξει, πολύ ωραία εμπειρία ήταν. Ενώ μετά, όταν περνάει ας πούμε, ο καιρός που σου περνάει ο πόνος στο στομάχι και ο πονοκέφαλος, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Γενικά, ο χώρος τηλεόρασης είναι ένας σκληρότερος χώρος, θεωρώ εγώ, από το χώρο του τραγουδιού, γιατί δεν το κατέχω κιόλας πολύ καλά. Δεν την κατέχω την τηλεόραση. Λειτουργώ περισσότερο ενστικτοδός και λιγότερο με ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι είμαι ιδιαίτερα ταλαντούχος στην τηλεόραση. Αυτό βέβαια τώρα που το λες, μου δεν σπάσει, γιατί θυμάμαι με τον Νίκο του Μουτσινά λίγο είχατε πιεστεί στα μουστάκια σας, αλλά μετά. Δεν είχα μουστάκι τότε. Εγώ ήμουν μικρός, ο Νίκος που είχε κάτι μουστάκι άσπρα. Τα είχαμε πιάσει λίγο. Έχεις δίκιο, υπήρχαν κάποιοι δυσκολίες. Ναι, είχατε λίγο, αλλά μετά νομίζω. Όχι, η κόντρα πια είναι γενικά. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που έχει μια άποψη για κάτι και ένας άλλος άνθρωπος που έχει έντονη προσωπικότητα επίσης και έχει άποψη για κάτι, αυτό είναι η κόντρα. Δηλαδή, ο καθένας έλεγε την άποψή του για το σκηνικό και πώς πρέπει να γίνει. Και όταν έφυγε, αποδείχτηκε ότι ο Νίκος είχε δίκιο. Γιατί έκανε την εκπομπή μετά ο Νίκος με τη Μαρία και πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε, εγώ έφυγα, πήγα στο Καραμέλα, που έκανα 4 χρόνια πάρα πολύ πετυχημένα. Και ο Νίκος έκανε 4 χρόνια στο Δέστε τους, πάρα πολύ πετυχημένα. Οπότε ήμασταν και οι δύο πολύ ευτυχισμένοι. Και τώρα απλά συναντιέστε, τώρα ο Νίκος έρχεται και σε βλέπει. Τώρα ο Νίκος έρχεται και σε βλέπει. Αλλάξαν οι ρόλοι λίγο. Και όταν συναντιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, είναι σαν αυτό που λένε ότι καλύτερα ένα πολιτισμένο διαζύγιο από ένα γεμάτο ένταση και πρόβλημα γάμο. Αυτό είναι το σκηνικό. Και μια που τώρα, ας πούμε, έχει δει το Voice, ήταν το X Factor, τώρα το Voice και όλα αυτά που είναι με το τραγούδι. Και σου λέγανε, Γιώργο, σε θέλουμε κριτή. Δεν θα ήταν εύκολο για μένα αυτό. Γιατί? Κοίταξε, γιατί θεωρώ ότι. Είναι το στοιχείο σου, είναι το τραγούδι, το αγαπάς, ξέρεις, ναι. Διακρίνεις καλές φωνές. Το ίδιο κάνεις και στα μαγαζιά σου, όταν πας να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα καινούριο. Αλήθεια είναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο μου αρέσει το δημιουργικό στο να στείλω ένα πρόγραμμα παρά στο να κρίνω μπροστά σε εκατομμύρια μάτια ένα νέο παιδί. Θεωρώ ότι θα μου ήταν λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια. Αν μου γινόταν η πρόταση και το σκεφτόμουν, ίσως και να το έκανα. Δεν βάζω στεγανά, δεν λέω δεν θα το έκανα. Και νομίζω ότι και οι τέσσερις συνάδελφοι το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και ο Αντώνης και η Δέσποινα και η Μελίνα και ο Μιχάλης το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και έχει δέσει ομάδα, γι' αυτό και δεύτερη χρονιά πήγανε καλά, σκίζουνε. Ο τελικός είναι τώρα μια χαρά. Να σου πω, αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από αυτά τα μουσικά reality, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κάνουν μια καριέρα? Όχι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και. Παλιότερα σε συνέντευξη είχα πει και κάτι το οποίο είχε ακουστεί σκληρό, αλλά είναι αληθινό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πας και παίζεις Τζόκερ, σωστά, και ξέρεις ότι οι πιθανότητες βάσει τη στατιστική είναι, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, 1 στα 7 εκατομμύρια. Εντάξει, πολύ μικρές. Πας όμως και παίζεις Τζόκερ και δοκιμάζεις την τύχη σου. Εγώ θέλω τα παιδιά που πηγαίνουν στα reality να σκέφτονται αυτό, ότι οι πιθανότητες είναι μικρές, να μην παρατάνε τον όνειρό τους, αλλά να έχουν και μια. Κοινώς λαϊκά καβάντζα, μία εναλλακτική, για να μην αναποθέσουν όλες τους τις ελπίδες σε ένα τέτοιο μουσικό talent show και μετά να απογοητευτούν. Αυτό έχω πει. Και πόσα παραδείγματα έχουμε που η εξέλιξη στο επάγγελμα αυτό δεν είναι μόνο η φωνή, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγκυρίες, είναι η τύχη, είναι και το ταλέντο. Δηλαδή, πόσα ταλέντα έχουν χαθεί. Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Πόσοι πιο μη ταλαντούχοι έχουν πάει μπροστά. Αυτό ξέρεις, είναι και η τύχη, είναι και η συγκυρία, δεν είναι μόνο η φωνή. Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία είναι όταν η τύχη συναντάει την προσπάθεια. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα, είναι μια. Δεν είναι. Ένα εγώ πάλι άλλο πιστεύω, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτό που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι. Συμφωνώ. Είναι το δικό μου. Αυτό είναι ένα μότο το οποίο το λέω πάντα για τους ανθρώπους που έχουν μια διάρκεια. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα ενός καλλιτέχνη. Πες ένα καλλιτέχνη που έχει κρατήσει χρόνια. Γιάννης Πάριος. Γιάννης, όχι, ρε, δεν μιλάμε τώρα για θρύλους. Μιλάμε για πιο νέο καλλιτέχνη. Ωραία, να πούμε. Δεν αγγίζουμε τέτοια ονόματα. Χολίδη, που είναι νέος καλλιτέχνης. Χολίδη. Ωραία, το Χολίδη. Έχει κρατήσει πόσα χρόνια είναι, 10 χρόνια αρκετά, το παιδί. Αρκετά χρόνια, βέβαια. Λοιπόν, δεν γίνεται ένα τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Πλούταρχος, ο Οικονομόπουλος. Ο Βέρτης. Ο Βέρτης, ο Κιάμος. Δηλαδή σίγουρα, και να μην σου αρέσει, και να μην σου αρέσει, ή και να μην μου αρέσει κάποιος, εγώ πάντοτε προσπαθώ να παραδέχομαι την επιτυχία πάντα. Πάντα και τη χαίρομαι. Και ψάχνω να βρω πάντα το success story πίσω από κάποια επιτυχία. Θέλω να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος κάνει επιτυχία και μπαίνω στη διαδικασία και το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Ποια είναι τα βήματα, όχι βήματα ακριβώς.
τις ιδέες, τα πατήματα προσπαθούσες, όχι συσσαγωγικά, να αντιγράψεις, ώστε να κάνεις και εσύ πιο μεγάλη ακόμα την καριέρα σου. Που ήδη εντάξει, να τα εξελίξεις. Ναι, να τα εξελίξεις. Να τα πάρει ως παράδειγμα. Ναι. Κανενός. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχουν, μπορώ να σου αναφέρω, πορεία καλλιτέχνη, την οποία θεωρώ αξιοζήλευτη και μοναδική στην Ελλάδα, με συνεργασίες. Ένας είναι. Είναι ο Αντώνης Ρέμος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει νούμερο 2. Αυτός είναι. Ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους συνθέτες. Έχει τραγουδήσει από Μίκη Θεοδωράκη, Σπανό, Πλέσα, Βαρδί, Χατζινάσιο. Έκανε την πρώτη ανατρεπτική συνεργασία στη νύχτα με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Έκανε μετά ανατρεπτική συνεργασία που τότε ήταν. Φαινότανε για έτσι, ναι. Ναι, που ας πούμε έσπασε λίγο τα στεγανά μεταξύ εμπορικού και τέχνου, που αυτό είναι μια βλακία, γιατί οι πιο εμπορικοί καλλιτέχνες όλων των εποχών στην Ελλάδα είναι αυτοί που αυτοαποκαλούνται έντεχνοι. Τελικά. Μίκη Θεοδωράκη, τώρα που το είπες, εσύ θα τραγουδούσες, γιατί έγινε ένας μεγάλος άλλος με το Σάκη Ρουβά. Σίγουρα το άκουσες, σίγουρα το διάβασες, σίγουρα το είδες. Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να τραγουδάμε Μίκη Θεοδωράκη. Okay. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πρέπει. Δηλαδή τα μικρά παιδιά στο σχολείο τραγουδάνε Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή αν ο γιος μου μεγάλος τον βάζα να πει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, τι θα έπρεπε, να έχει την παιδεία, το παιδί, ή να είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Και ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας κανονικός άνθρωπος του 2015, καλλιτέχνης, που του έγινε η πρόταση και αποδέχτηκε να τραγουδήσει κάτι που πρέπει να τραγουδούν όλοι οι Έλληνες. Τώρα, αυτό που είπα και το έγραψα κιόλας και στο Instagram μου και τοποθετήθηκα ενώ με παίρναν τηλέφωνο να πω τη γνώμη μου, λες και είμαι εντάξει. Παίρναν μάλλον πολλούς και με πήραν και εμένα τηλέφωνο. Mm-hmm. Αυτό που είπα είναι ότι ο τελικός αποδέκτης και ο κριτής είναι ο κόσμος. Αν λοιπόν ο κόσμος δεν ήθελε, ας πήγαινε από κάτω και σε έκανε ου. Ο κόσμος πήγε, 10.000 κόσμος και τον χειροκροτήσανε. Μεγαλύτερη προσέλευση ήταν, παιδιά. Ναι, δεν υπήρχε. Ναι, σε αυτό που λέει ο Γιώργος έχει πάρα πολύ δίκιο. Mm. Ο κριτής και το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος. Το γέμισε η μεγαλύτερη, όπως είπες, Ελένη, προέλευση και. Προσέλευση. Ναι, και παλαμάκι και χαμός. Καταρχάς, είχα διαβάσει μια δήλωση του Θάνου Μικρούτσικου, που δεν ξέρω αν την μεταφέρω τώρα αυτούσια και αν μας ακούει, που αποκλείεται να ακούει δρόμο. Αν μας ακούει όμως, αν έχει πέσει κατά λάθος. Ακούει δίεση. Θα μας το μεταφέρουν. Θα μας το μεταφέρουν. Λοιπόν, είχε πει ότι δεν μπορεί να μπει στο δικό μας το χώρο. Γιατί, ρε φίλε, γιατί είναι δικός χώρος, τον κατούρισες, έκανες το μάρκαρε, σαν το σκυλάκι. Είχε πει ότι λέει και εγώ, μένα λέει, μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά, αλλά δεν ξέρω, λέει, να τα φτιάχνω. Παρ' όλα αυτά, λέει, μ' αρέσουν, μπορώ να τα φάω, αλλά δεν ξέρω, λέει, να τα φτιάχνω. Μάλλον τα τρώει καλά τα μακαρόνια με το κιμά, από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν μου άρεσε η θέση του καθόλου, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει δικός μου χώρος, δικός σου χώρος και δικός του χώρος. Υπάρχει μία αγάπη, υπάρχει μουσική και υπάρχει ένα κοινό που κρίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό. Δεν υπάρχουν τώρα ιερές αγελάδες του χώρου και ούτε υπάρχουν στεγανά. Αυτά τα στεγανά νομίζω ότι εξυπηρετούν κάποιους συγκεκριμένους, οι οποίοι τόσα χρόνια έχουν πάρει απίστευτες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού για να πηγαίνουν να τραγουδάνε σε κάτι ραχούλες στο εξωτερικό, που πήγα πριν από ένα μήνα στην Αμερική. Και τα παίρνουν χοντρά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας κάνουν έναν έλεγχο λοιπόν, να δουν ποιοι τα έχουν πάρει τώρα 15 χρόνια και πάνε σε κάτι κολοχώρια στο εξωτερικό, συγγνώμη, που είναι, δεν είναι ούτε καν τα αστικά κέντρα που είναι οι Έλληνες. Πάνε 150 άτομα, ούτε διαφημίζουν γιατί τα έχουν πάρει από πριν και λένε ότι προάγουν τον πολιτισμό. Δεν προάγεται έτσι ο πολιτισμός. Ο κόσμος στο εξωτερικό, που ήμουν τώρα 1,5 μήνα και οι 10 εμφανίσεις μου ήταν sold out χωρίς την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Και καμία και ποτέ επιχορήγηση. Και ποτέ επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τους τραγούδισα από δημοτικά τραγούδια, νησιώτικα τραγούδια, τα δικά μου, τα νταμπαντούπα, τις μπαλάντες μου, λαϊκά παλιά τραγούδια. Και θεωρώ ότι κάνοντας ένα νέο παιδί 10 χρονών και 15 δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελληνόπουλο να τραγουδάει ελληνικά, αυτό είναι πολιτισμός. Και επιτυχία. Συμφωνώ απόλυτα. Τι θα ακούσουμε τώρα, λοιπόν, θα ακούσουμε κάτι έντονο. Γιατί πολύ τώρα... δυνατός Γιώργος Αλίκης. Πολύ δυνατός. Όχι, δυνατός Γιώργος Αλίκης. Και έξω από τα δόντια, έτσι όπως τον ξέρουμε, τον καλό μας φίλο τον Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Γιώργου, γιατί αστέρι μου, και σε πάρα πολύ λίγο περισσότερος Γιώργος Αλίκης στο Δρόμος on the Go 2015 και lifetrack.gr. Δρόμος on the go 2015 και livetrack.gr. Γιώργος Τσαλίκης live, δίπλα σου Ελένη Καρποντίνη και από την άλλη δίπλα σου Βασίλης Λιάτσος. Ναι, ναι, και προσπαθώ να δω τι γράφει το κινητό του. Ναι, γιατί, λοιπόν, θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα. Πρώτα του Μάρκου Σεφερλή, ο οποίος είπαμε ότι 27 του μηνός ανοίγει στο Δελφινάριο. Φάστηκε χορηγή επικοινωνία. Σωστά τα λες. Αυτό ήταν άσχετο όμως. Και μου έστειλε ότι μπορώ να πω πρώτος σε αποκλειστικότητα τον τίτλο της επιθεώρησης του Δελφιναρίου φέτος το καλοκαίρι. Δεν έχει ακουστεί, θα μας το πει ο Γιώργος Τσαλίκης τώρα. Ποιος είναι? Λοιπόν, ο τίτλος είναι 50 αποχρώσεις του Γκρίς. Μπράβο Μάρκο, καλή επιτυχία. Μέσα έπεσε, επίκαιρος, πολύ τρελά. Πολύ, πάντα, όπως πάντα. Καλή επιτυχία στο Μάρκο Σεφερλή. Ναι, πραγματικά και πολλά φιλιά, πολλά. Και θέλω να διαβάσω και άλλο ένα μήνυμα. Μου στείλε ο φίλος μου Θάνο Τιμπιάνο. Είναι Ιταλός, ο οποίος μου λέει, διάβασε εδώ τι λέει. Στα Ιταλικά το γράφει. Όχι, στα Ελληνικά τι λέει. Αυτά εδώ τι λέει.
Χαλάρωσε με τους υπόλοιπους και μιλά για σένα. Χαλάρωσε. Γιατί μίλησα για όλους τους άλλους. Οπότε ας μιλήσουμε λίγο για μένα. Ωραία, να μιλήσουμε για σένα γιατί έχεις νέα πραγματάκια και πολλά. Έχεις μια πολύ δυνατή συνεργασία. Έχεις μεγάλη συνευλία στην Κύπρο και μετά αμέσως συνεργασία, κομμάτι καινούριο. Μίλα μας για όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε. Είναι, μιλάμε καταρχάς για το Μοχόμπι. Α, μπορούμε να βάλουμε το όχι το τραγούδι. Θα το Χαμπίμπι. Θα το ψάξω να δω αν το έχουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, παιδί μου, ναι, δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η συνεργασία για να κάνουμε μια κοινή εμφάνιση. Ο Μοχόμπι. Πώς έγινε κατά τα Θα σου πω, ο συνεργάτης μου ο Μάριος Χαπέρης, ο οποίος έχει γενικά μια τρέλα και ένα όραμα και το ψάχνει αρκετά. Έκανε και τις επαφές του. Γενικά συνειδητοποιήσαμε ότι, εφόσον μας το είπε ότι ο Μοχόμπι με ακολουθούσε σε Facebook, Twitter και Instagram τα τελευταία 2,5 χρόνια και έβλεπε, γιατί τον ενδιαφέρουν καλλιτέχνες του εκτός του εξωτερικού. Εμείς είμαστε εξωτερικό γι' αυτό. Για αυτούς, λοιπόν, έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Και να βλέπουν. Είχε έρθει και κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Είχαμε συναντηθεί κιόλας και έγινε πολύ όμορφα. Και πολύ δέσατε, ωραία. Και δέσατε. Δέσαμε, έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ντουέτο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην παγκόσμια αγορά από την εταιρεία του Μοχόμπι. Θα κάνουμε βίντεο κλιπ 1η και 2 Ιουλίου. Ωραία. Και 1η Ιουλίου έχουμε, θα μοιραστούμε τη σκηνή του ενός κλαμπ στην Λεμεσό για μία βραδιά. Κάτι το οποίο για μένα θα γυριστούν και live σκηνές από το βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ τεράστια εμπειρία και πολύ μεγάλη ευκαιρία να ζήσω κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπω το που θα πάει, ούτε με ενδιαφέρει το που θα πάει, ούτε το παίζω ότι κάνω διεθνή καριέρα. Όμως είναι ένα τραγούδι με τον Μοχόμπι που αυτή τη στιγμή το τραγούδι του είναι στη θέση νούμερο 7 σε όλο τον κόσμο. Έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ντουέτο με τον Pitbull που είναι στη θέση νούμερο 12 στα τσάρτ της Αμερικής. Και το τραγούδι του Χαμπίμπι είναι στην πρώτη θέση σε περισσότερες από 70 χώρες. Οπότε είναι κανονικός άνθρωπος, έτσι. Ναι, δηλαδή, όντως, πραγματικά μεγάλη συνεργασία αυτή και θα είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και μπράβο. Και πάρα πολύ προσγειωμένος παράλληλα. Ναι, αυτό θα έλεγα. Και πολύ προσγειωμένος. Εγώ άλλο θέλω να το ρωτήσω. Ρε παιδί μου, όλοι οι καλλιτέχνες. Εγκεφαλικό τους καπανίτης τώρα. Λες, τι έπαθε. Ωραία, δεν γράφω στο κλαμπ, δεν γράφω. Όλα τα ακούστηκε. Όλα γίνονται λοιπόν. Αυτό όλα είναι... γίνονται, πραγματικά το καταλάβαμε μόλις τώρα. Όλα γίνονται. Εντάξει. Δεν παίζει κάπου σε κάποιο ραδιόφωνο αυτή η διαφήμιση, μην ξέρω κατά πίνεις. Είναι εντάξει. Είναι το σποτάκι που κάναμε. Γενικά θέλω να σου πω ότι τα πιο ωραία πράγματα γίνονται εκεί που δεν το περιμένεις σε αυτή τη ζωή και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ ανοιχτός. Ξέρω κατά πίνεις. Μου λέει δεν παίζει άλλο σταθμό. Εντάξει, μου λέει ξέρω τι κάνω. Όχι, είναι το σποτάκι που κάναμε που έχει ανέβει στο YouTube γιατί. Συναυλία και για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ δεν θα έκανα κάτι παράλογο σε αυτό το ραδιόφωνο. Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η συνεργασία και πάρα πολύ σημαντική για σένα. Γενικά έκανε πολλές δυνατές συνεργασίες και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με. Και εδώ και με τον Ναζί πέρυσι που κάναμε που είναι star σε όλα τα Βαλκάνια, στην Τουρκία. Παιδιά, στην Τουρκία με τον Ναζί γίνεται ο χαμός. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα έχει αναγνωριστεί περισσότερο το ταλέντο σου ή στο εξωτερικό με τους καλλιτέχνες που συνεργάζεσαι? Μα στην Ελλάδα απευθύνομαι, στον κόσμο δηλαδή. Ναι, έχεις κάνει συνεργασίες εξωτερικού, αυτό εννοώ, και τώρα με το συγκεκριμένο. Εγώ νιώθω ένας πολύ χορτάτος και γεμάτος άνθρωπος. Δεν νιώθω αδικημένος, ούτε νιώθω. Γενικά βγάζεις μια αισιοδοξία πάντα. Πάντα βγάζεις μια αισιοδοξία. Ξέρω που πατάω. Δηλαδή, ξέρω τα κυβικά μου. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι μεγαλύτερο ούτε κάτι μικρότερο από αυτό που είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται, αγαπάει πάρα πολύ τον κόσμο, γουστάρω τη δουλειά μου πάρα πολύ. Όταν θα είμαι στο stage, είτε από κάτω έχω 60χρονος, έχει γίνει και αυτό σε μια κρουαζιέρα, παιδιά. Έχουμε κλείσει να τραγουδήσω σε μια κρουαζιέρα. Την πρώτη φορά. Μου λέει, θες να τη ζεις την εμπειρία αυτή, μου λέει ο Μάριος. Λέω, βεβαίως. Και πήγαμε λοιπόν. Ήταν από Σαντορίνη, Κωνσταντινούπολη. Καταπληκτικά. Είχε νεολαία, κλαμπ, ένα τεράστιο κλαμπ μέσα το κρουαζιερόπλιο. Λέω, θέλω να το ξανακάνω. Μου λέει, έχουμε άλλη μία την επόμενη εβδομάδα. Λέω, θα έρθω. Και βγαίνω και ήταν το κοινό από 50 μέχρι 75. Δυνατό. Δυνατό κοινό. Εκεί λοιπόν μου λέει. Τραγουδίζει ο άντρας ο τέλειος. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτό δεν το τραγουδώ γενικά ούτως ή άλλως. Αλλά. Γιατί είναι μια γελία, γι' αυτό δεν το τραγουδίζω. Γιατί λίγο κόψατε τη συνεργασία σα. Λίγο το μετάνιωσε τότε. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Μια χαρά με τον Ηλία το γουστάρω πάρα πολύ. Δεν έχεις πει ότι έχεις μετανιώσει για το βίντεο κλιπ. Για το βίντεο κλιπ, όχι για τη συνεργασία. Όχι, για το βίντεο κλιπ, ναι, εντάξει. Όχι, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε είχα πει ότι είχα μετανιώσει. Εν πάση περιπτώσει και είπα, επειδή έχω κάνει από 5 χρονών πρώτα έμαθα να παίζω κιθάρα και να είμαι σε χοροδία και μετά να γράφω, τους είπα τραγούδια τα οποία
με κοιτάζανε μουσική και είχαν μια απορία. Και δηλαδή, από το του είχα πει μέχρι το λες και ήταν χθες. Δηλαδή, και το παίζει η ορχήστρα το πιο όμορφο βάλς που έχει ένα λέει. Παίζει η ορχήστρα το πιο όμορφο βάλς. Χαμογελάγανε οι κυρίες από κάτω, με ξεματιάζανε. Στις καρδιές μας πλάι πλάι πάει και τα περασμένα μυστικά θυμάει. Που είμαστε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι όπως μια βραδιά. Φτώσου αγόρι! Μπράβο, παλικάρι, τι καλά που τα λες! Το εξηγώνα τώρα αυτό, να είναι σαλίκης μπροστά σε 70χρονους. Γιατί στο μεταξύ τον έχω δει, όταν τραγουδάει, λες και είναι το φιλαράκι σου, απλά τραγουδάει το φιλαράκι σου, όχι ότι πας σε ένα μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Γενικά του περνάει όλα τα σχήματα του αυτό. Απλά εκείνη τη βραδιά ήμουν το φιλαράκι που είχα μπει στο κρυογονικό ψυγείο και είχα αναδείξει οι συμμαθητές μετά από 50 χρόνια. Αλλά περάσανε τέλεια. Θέλω να σου πω ότι ο σκοπός μου πάντοτε είναι ο κόσμος να περνάει καλά. Όποιο κοινό και να είναι, στην Αμερική, ας πούμε, οι συναυλίες. Συμπεριλαμβάνω όλα τα τραγούδια, γιατί οι ηλικίες είναι από 5 μέχρι 75 χρονών. Ναι. Σε μια συναυλία, αν θυμάμαι καλά, στο Tarpon Springs στη Φλόριντα, είχε έρθει ενός από την επιτροπή, από τους διοργανώτες, ο πατέρας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πήγε εκεί, 93 χρονών. Και κάποια στιγμή ανέβηκε ο παππούς επάνω στη σκηνή και χόρεψε μια ζεμπεκιά, το μερτικό μου χαρά, όπου σηκώθηκε όλος ο κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος μας απέδειξε πόσο δύναμη έχει η Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έπλαινε πιάτα η τρίτη γενιά τώρα να είναι εξασφαλισμένη, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, και να χαίρεται με ένα νέο Έλληνα καλλιτέχνη. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε πάρα πολύ επίσης ότι αγαπάς πάρα πολύ την οικογένειά σου. Σου δίνει η οικογένειά σου δύναμη. Βέβαια. Αυτή είναι η δύναμη μου. Σταθερά. Δηλαδή, ένα σπίτι, αν δεν έχει γερά θεμέλια. Ένα σπίτι είναι και, σπίτι είναι και η ζωή μας ολόκληρη. Δεν πας όπου φυσάει ο άνεμος. Και επειδή εμείς καλλιτέχνες είμαστε και λίγο κουκουρούκου γενικά, το να έχεις γερά θεμέλια, δύο θεωρώ ότι είναι. Είναι η παιδεία που έχεις πάρει από το σπίτι σου, είναι η μόρφωση, ό,τι μόρφωση έχεις, όχι απαραίτητα το πανεπιστήμιο. Παραστάσεις. Η παιδεία είναι. Η παιδεία. Η παιδεία είναι σημαντικότερη. Ναι. Σωστά. Η παιδεία. Άλλη λοιπόν. Παιδεία, σωστό. Ναι. Η παιδεία και η οικογένεια που έχεις δημιουργήσει. Η βάση σου, τα παιδιά σου. Και ο στόχος που έχεις για αυτά τα παιδιά. Τραγουδάτε στο σπίτι με τα παιδάκια. Α, όχι. Τραγουδάμε, ναι, τραγουδάμε σαν κανονική οικογένεια. Όχι σαν τον τραγουδιστή που τα παιδιά του είναι. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, σίγουρα τα παιδάκια σου εννοεί τα ακούνε και τα δικά σου τραγούδια. Πολλές φορές θα τραγουδάσεις με. Δεν θα φέρεις συνεργάτη στο σπίτι να τραγουδάτε μερικές φορές. Όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό στο σπίτι, ούτε πρόβες στο σπίτι. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι η ευτυχία που νιώθω είναι μεγάλη όταν τα παιδιά. Οι συνομήλικοι του γιού μου, οι ηλικίες τώρα πάει γυμνάσιο. Θα πάει γυμνάσιο ο Βασίλης. Α, έχει κοπέλα δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ στο ραδιόφωνο. Να λέω τέτοια πράγματα. Έχει κοπέλα, τα προσωπικά. Τώρα, τώρα κοπέλα. Το συμβουλεύεις τι θα κάνει με την κοπέλα. Αρχίζω σιγά σιγά. Τι του λες? Του λέω, κάτσε να τελειώσω λίγο τον ρυθμό μου. Έλεγα ότι η ευτυχία μου η μεγάλη είναι ότι οι συμμαθητές του γιού μου ακούνε τσαλίκι. Δηλαδή δεν ακούνε τα παιδιά μου τσαλίκι επειδή έχουν μπαμπά το τσαλίκι, ακούνε τσαλίκι επειδή ακούνε και οι συμμαθητές του. Γιατί αν δεν ακούγανε οι συμμαθητές του, δεν θα με έφτυνε. Έτσι είναι τα παιδιά, να ξέρεις. Είναι πολύ σκληρά τα παιδιά. Δεν είναι... είναι αληθινοί κριτές, δεν είναι σκληρά, είναι αληθινοί κριτές. Άρα λοιπόν θα σου πούν και πράγματα σκληρά. Θα σου πούν την αλήθεια, χωρίς να την ωρεοποιήσουν και χωρίς να είναι politically correct. Ναι, του λέω λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Ότι. Συμβουλή. Ναι. Ότι μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι και να εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Για το σεξ του έχεις μιλήσει. Του έχω μιλήσει, παιδιά, ακούστε. Ναι. Φοβερό. Mm. Έχουμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα παιδικό πάρτι και μετά, όχι σε παιδικό πάρτι, στην αποφύτηση μάλλον, τη έκτη δημοτικού και μετά έχουμε πάει σε ένα μπεργκεράδικο στην Κηφισιά. Ναι. Εγώ λοιπόν, οι γονείς κάθονται μέσα, εγώ βγαίνω τα παιδιά να παίξω. Mm. Οι συμμάθητες του Βασίλη. Βγαίνω λοιπόν να παίξω. Εμένα δεν με βλέπουν και πολύ, νομίζω, σαν μπαμπά. Mm. Με βλέπουν περισσότερο κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή κάτι μεταξύ παιδιού και ενήλικα. Ναι. Οπότε αρχίζω εγώ να του ξεκλειδώνω. Και μου λέει, κύριε Γιώργο, μα πείτε το παγορευμένο. Λέω, παιδιά, δεν κάνει. Αυτό τώρα δεν. Έκανα το λάθος δύο φορές. Κατέστρεψα την νεολαία δύο φορές. Και μου λέτε τώρα να σας το θυμίζω, τι κακό σας έκανα. Όχι, να το πείτε, εμείς έχουμε γράψει απαγορευμένο 3. Και λέω, εντάξει, τα παιδιά θα μου πούνε κάτι. Cute. Θα ακούσω κάτι soft, ας πούμε. Ναι, ναι. Και το κάνουν επί 5. Ναι, το ακούω. Μαζεύω και τα δυο μου αυτιά από το πάτωμα. Τα ξανακολλάω. Και φεύγοντας μετά πήγα το γιο μου να αλλάξει, γιατί είναι με τη σχολική στολή, να αλλάξει να φορέσει ρούχα κανονικά, casual. Ναι, ναι. Και στον δρόμο του λέω. Κολέγιο πάει, κολέγιο. Όχι, πάει σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά φοράνε στολή. Ναι, έχουν στολή. Φοράνε ένα τισέρτ και. Με το σηματάκι του σχολείου και το σηματάκι. Βασίλη, μου σε ευχαριστώ. Και πηγαίνοντας στο αυτοκίνητο, του λέω, να σου πω, Βασίλη, όλα αυτά που έλεγε πριν, εσύ τα κατανοείς, τα καταλαβαίνεις. Λέω, μήπως έφτασε η ώρα. Εγώ βρήκα τη στιγμή τώρα, την ώρα που πήγαινα το παιδί να αλλάξει στο κουφό τελείως. Μήπως έφτασε η ώρα να σου εξηγήσω πώς γίνονται τα παιδιά και τα λοιπά, πώς γίνεται το σεξ, που το μόριο του μπαμπά και τα. Μην συνεχίσω.
Και μου λέει, έλα ρε μπαμπά. Και γιατί έρχεται, μου λέει συνέχεια η κυρία Πιπεράκη. Η κυρία Πιπεράκη είναι η ψυχολόγος σχολείου. Τα ξέρουμε όλα τώρα. Τι, τα ξέρουμε κανονικά. Και μένει. Και μένω, ναι. Και λέω, εντάξει, άργησα. Μπαίνει στο YouTube που τα νέα παιδιά ξέρει τώρα με την τεχνολογία είναι. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Καμία σχέση με εμάς. Εμείς ήμασταν στουρνάρια. Στουρνάρια. Μπαίνει στο YouTube, δηλαδή το παρακολουθεί, ρε παιδί μου, με τις σελίδες του Facebook αυτά που έχουν συμβεί. Facebook δεν έχει, okay. Αλλά έχει Instagram και γενικά. Είναι συνέχεια με τα παιδιά στο ίντερνετ, ούτως ή άλλως και τα παιχνίδια που παίζουν. Σαν το πολύ ωραίο παιχνίδι live track, το live track. Που έχουμε το live track εδώ. .gr, βέβαια. .gr, το οποίο, τι είναι αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι λέγεται, όπως είπα, live track. Θα πάμε στον ειδικά διαμορφωμένο. Θα πάμε σε λίγο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο να κάνεις εγγραφή, να το δεις και εσύ. Ουσιαστικά εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι σε μια πόλη και έχεις αποστολές. Έχεις πάρα πολλές αποστολές. Μπορώ να παίζω και με άλλους online. Μα παίζεις με άλλους online. Δεν παίζεις με το κομπιούτερ. Παίζεις με άλλους online. Τέλεια. Γι' αυτό γυρίζω στα παιδιά μου. Σου λέω ότι και τα παιδιά μου παίζουν συνέχεια. Ούτως ή άλλως τα παιχνίδια είναι online και έχουν και μικροφωνάκι που μιλάνε. Και μιλάνε και συνεννοούνται με τους άλλους παίκτες, βέβαια, βέβαια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω απλά, επειδή έχουν γίνει πολλά όλα αυτά με τα Instagram, Facebook, όλα αυτά. Αν προσπαθείς να τα παρακολουθείς διακριτικά, να μην συμβεί κάτι. Τα παρακολουθώ αδιάκριτα. Αδιάκριτα, δηλαδή τι λες. Δηλαδή του λέω, ποιος είναι αυτός που σε ακολουθεί και δεν τον ξέρεις. Δεν γίνεται να σε ακολουθεί κάποιος ο οποίος είναι μεγάλος, θα σε ακολουθούν οι συμμαθητές κτλ. Και το καλό είναι ότι. Κάνει, δηλαδή είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός και κάνει approve αυτούς που θέλει. Και ξέρει. Εντάξει, δεν γίνεται ένα παιδάκι 12 χρονών το αφήσει ανεξέλεγκτο στο Ιντερνετ. Πρέπει να υπάρχει βέβαια. Και στο σπίτι υπάρχει parental control στο. Τι είναι αυτό να πούμε στον κόσμο. Ναι, τι είναι αυτό. Ναι, ξέρω. Βέβαια, είναι ότι μπορείς να βάλεις κάποια απαγορευτικά σε κάποια site τα οποία είναι περίεργα. Περιορισμούς. Περιορισμούς. Και δεν μπορεί να μπει. Περιορισμούς όπου θες. Α, οκ. Okay. Δηλαδή τα συγκεκριμένα site που έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο. Σεξουαλικό περιεχόμενο. Οτιδήποτε μπορεί, γιατί είναι χάος το Ιντερνετ τώρα. Okay. Και για ένα 12χρονο παιδί του Γιώργου θέλει ένα πιο περιοριστικό. Ναι. Αυτό. Γενικά προσπαθώ να ελέγχω και νομίζω όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα και έχουμε δει διάφορα. Από πού να πρωτοφυλαχτούμε. Καλά, ισχύει. Βόηθα Παναγιά. Βόηθα Παναγιά. Παναγιά. Λοιπόν, θέλεις να καταρχάς να ακούσουμε κομμάτι σου και σε λίγο να τραγουδήσουμε. Πάρα πολύ. Ποιο λέτε να ακούσουμε. Το κοίταξε με φεύγω. Θέλεις. Θέλω πάρα πολύ. Το ακούμε. Γιώργος Σαλίκης live, δρόμος on the go 2015 και livetrack.gr. Δρόμος on the go 2015 και livetrack.gr. Σήμερα από τη Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων με Γιώργο Τσαλίκη live. Και νομίζω, Γιώργο, πως ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε. Τι λες? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω δίπλα μου ένα μαυρισμένο αγόρι. Εκπληκτικό συνθέτη και πολύ καλό μαέστρο. Πάρα πολύ καλό μουσικό εννοείται. Τους καλύτερους. Κώστας Μιλιωτάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Ναι, Κώστας Μιλιωτάκης και αγαπημένος και πολύ καλό παιδί να τα λέμε και αυτά, έτσι. Έτσι είναι. Εγώ νομίζω τα καλά παιδιά πηγαίνουν μπροστά τελικά και έχουν διάρκεια. Γι' αυτό είστε εδώ, παιδιά. Τόσα χρόνια. Και εσύ, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Ό,τι μας δεν έχουμε κάνει πρόβα. Δικό σας. Γιώργος Σαλίκης live, παιδιά. Πάμε. Δώσε ένα τονό. Απόψα τελειώ τη νύχτα. Και η ζωή μου για πέταμα. Χίλιες ευχές και να είχα, μοναχά μία θα έκανα. Να σου'ν εδώ, να σου'ν εδώ. Απόψε λέω δεν θα αντέξω, μα μια σου λέξη και θα φτάνε. Κι αυτή η νύχτα εκεί έξω πόσο πιο όμορφη θα ήταν. Αν ήσουν εδώ, αν ήσουν εδώ. Γιατί αστέρι μου δεν είσαι πια εδώ. Γιατί αστέρι μου νυχτώνεις μακριά μου. Τα δυο φτερά που μου έχεις δώσει να πετώ. Τα κομμάτια ζει κάθε νύχτα η μοναξιά μου. Πες μου αστέρι μου γιατί δεν είσαι εδώ. Σε ποιον θα λέω τώρα πια τα όνειρά μου. Και ξενυχτάω έναν άδειο ουρανό. Αφού αστέρι μου εσύ δεν είσαι εδώ. Σε κοίταξα και είδα όλη την αλήθεια μου έκρυβες. Σου μίλησα και άκουσα όλη τη σιωπή σου. Όπως έφευγες. Σ' αγάπησα πως ποτέ μου δεν αγάπησα καμία. Και σε έχασα. Γιατί όπως φαίνεται η αγάπη τελικά δεν έχει σημασία. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει.
βρίσκει πάλι μόνο. Να πίνω, να μεθάω, να θυμώνω. Με κόκκινα φανάρια να περνάω. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει να σε βρίζω. Να πίνω, να μεθάω, να καπνίζω. Και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ να σ' αγαπάω. Σας αγαπάω. Έλα και λίγο να το κάνουμε λίγο πιο up, θέλουμε. Θέλουμε να το κάνουμε, φυσικά και θέλουμε. Εδώ δίκως. Πάμε χεράκια, παιδιά, απ' έξω. Δυο ξένα χείλη φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με, καρδούλα μου, βάρια σ' έχω πληγώσει. Εκεί, εκεί που ήταν το σώμα μου, δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα ναι σκεφτόμουν και εσύ θέλα κοντά μου. Να 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 να. Και δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Αχ περπάτησα και δεν σου κάνω τον Άγιο. Αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Αχ, περπάτησα και είμαι μια χαρά. Στα καλύτερα μου, μου κάνες καλό. Που είσαι μακριά μου, είμαι μια χαρά. Κι όλα με λιγάλα, σε έχω σβήσει πια. Και πηγαίνω κι άλλα, ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Να έτσι γίνεται στα γλέντια. Τότε με κόλπα τέτοια. Πάνε βροχή τα ραβασάκια κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια. Πάντοτε με κόλπα τέτοια. Και πάνε βροχή τα ραβασάκια κάτω από τα τραπεζάκια. Ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Ναι, Γιώργος Σαλίκης live εδώ στο δρόμο On The Go 2015 by lifetrack.gr. Ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία περάσαμε. Να ήταν κι άλλο. Βασικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε με τον Γιώργο Σαλίκη. Θα ήταν κι άλλο. Πείτε λίγο για στον κόσμο, γιατί δεν ξέρω, πρέπει να, το, να γίνει ας πούμε, το φινάλε πολύ πανηγυρικό. Τι θες να κάνω. Όχι, για το όλο το κίνημα αυτό που έγινε και όλη την προσπάθεια. Mm-hmm. Τη συναυλία, πότε είναι, η συναυλία μας. Είναι την Κυριακή, είναι 21 αν δεν κάνω λάθος Ιουνίου. Έτσι είναι στο Αλούφαν Πάρκ και τη συναυλία κάνει ο Σταν με τους Ρεκ. Πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Σας περιμένουμε να στηρίξουμε και να, και να στηρίξουμε το όραμα της ελπίδας. Οπότε το μήνυμα είναι το εξής: υγεία να έχουμε. Πάνω απ' όλα. Και όταν έχουμε υγεία, να σκεφτόμαστε αυτούς που δεν έχουν υγεία. Έτσι. Οπότε ας γίνουμε δωρητές μυελού των οστών. Θα το κάνω και το Σεπτέμβρη και θα σας πάρω τηλέφωνο να πάρετε ένα καμερόνι να δούμε αν είναι τόσο απλό. Λένε ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, θα το δοκιμάσω. Ναι, βεβαίως. Πάμε όλοι να το κάνουμε. Να σας πω ένα ρεφρέν: δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας και να φύγω. Εννοείται. Μετά. Εννοείται. Εγώ το θέλω πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ τον δρόμο, ευχαριστώ και τον Χρήστο τον Τσιαμπανίτη. Και εμείς ευχαριστούμε. Τον οποίο τον αγαπώ και με αγαπάει. Το ξέρουμε. Περνάω μήνυμα τώρα εγώ. Και εσύ. Και η Βασούλα. Τον Κώστα Μελιωτάκη. Την Κατερίνα Σοφρόνη, το έτερο νήμιση τη περιοδία. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλου. Πάμε, παιδιά. Τα τελευταία σου φιλιά. Ουλιά, ουλιά τα πίνω. Και με εναντίο αγκαλιά. Την πόρτα μου. Την κλείνω. Κι απ' το παράθυρο κλεφτά σε βλέπω να κοιτάζεις. Να δεις το χθες ή το μετά. Στον δρόμο που χαράζεις. Δεν υπάρχουν αντίο στο
μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει τον πόνο μας. Όταν είσαι και είμαι αλλού, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Και η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας. Στην πορεία ενός γυρισμού, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει το πόνο μας. Όταν είσαι και είμαι αλλού, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας. Στην πορεία ενός γυρισμού. Και βγήκε και ο ήλιος, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.